Τελικά υπάρχει κορονοϊός ή μας δουλεύουνε? Εσύ τι πιστεύεις? Υπάρχει αυτός ο κορονοϊός ή όλα ήταν ένα τεράστιο ψέμα? Τη δικιά μου την γνώμη θα σας την πω στο τέλος. Πρώτα θα σας περιγράψω τι είδα στο νοσοκομείο. Και θα ξεκινήσω την περίοδο που έγινε το πρώτο lockdown. Η αλήθεια είναι ότι τα ασθενοφόρα ερχόντουσαν στο νοσοκομείο το ένα μετά το άλλο. Κυρίως με ηλικιωμένα άτομα, όλοι ήταν με οξυγόνο και όλοι πηγαίνανε, έκαναν εισαγωγές στις κλινικές COVID. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους προλαβαίναμε, δυστυχώς. Και όπως έχετε δει και στους αριθμούς που μας δείχναν τόσο καιρό στην τηλεόραση, δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τα καταφαίνανε και χάναν τη μάχη με τη ζωή. Είχα δει πολλές φορές και ακτινογραφίες και οι οποίες ήταν μαύρες. Άδειρο παιδί μου, έβλεψε ότι στα πνευμόνια κάτι τους έτρωγε. Την περίοδο που ξεκίνησε το lockdown, ερχόταν πολλοί κόσμος ο οποίος δεν φοράγε, δεν ήθελε να φορέσει μάσκες, ήταν αντιδραστικός. Σου έλεγε πολλές φορές, μας δουλεύετε με αυτόν τον κορονοϊό, έχετε βγάλει σύστημα τώρα, με στέλνεις να κάνω rapid test, να κάνω το εμβόλιο. Γινόταν αυτός ο χαμός. Απορώ, να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές πήγαινα στο νοσοκομείο για δουλειά και έλεγα, σήμερα θα φάμε ξύλο. Ευτυχώς, τα νεύρα μείνανε στα νεύρα και ποτέ δεν είχαμε κάποιο άσχημο περιστατικό. Γιατί το να απαγορεύεις κάποιον να μπει στο νοσοκομείο, το να επισκεφτεί κάποιον συγγενή του, δεν είναι εύκολο να το δεχτεί ο άλλος. Και λογικό. Και εγώ αν είχα το συγγενή μου πάνω και δεν μου έφυγες να μπω, θα νευρίαζα. Και μην ξεχνάτε ότι και τα μέτρα κάθε τρεις και λίγο αλλάζανε. Λοιπόν, την περίοδο του κορονοϊού, τα γραφεία τελετών κάνανε χρυσές δουλειές. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τους προλαβαίνανε, δυστυχώς. Οπότε, ποια είναι η άποψή μου? Ναι, υπάρχει κορονοϊός. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι ήταν από τις νυχτερίδες και όλα αυτά που μας πλασάρανε. Είμαι της άποψης ότι ο ιός αυτός δημιουργήσαν ένα πρόβλημα και φτιάξανε και τη λύση, με το αζημίωτο βέβαια. Δηλαδή δημιουργείς μια ανάγκη, πώς λειτουργεί η αγορά? Δημιουργείς μια ανάγκη και έχεις και τη λύση. Ξέρω τι άποψη έχετε εσείς. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ο κορονοϊός υπάρχει, πιστεύω ότι δημιουργήθηκε. Τώρα, γιατί, πώς, ίσως μάθουμε στο μέλλον, ίσως και όχι. Αλλά σίγουρα οι φαρμακευτικές κερδίσανε πολλά χρήματα. Επίσης, οι θάνατοι ήταν κυρίως σε μεγάλες ηλικίες. Οπότε μπορείς να πεις και το κάθε κράτος γλίτωσαν πολλά χρήματα από αυτές τις συντάξεις. Δηλαδή στην Ελλάδα τώρα πόσο έχουν φτάσει οι θάνατοι? 20.000, 25.000. Για βάλε κάτω 25.000 επί 600 ευρώ μέσο όρο, γλιτώνουν χρήματα τα ταμεία από συντάξεις. Ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Πλέον σας έχω πει ότι ο κορονοϊός έχει εξασθενήσει. Ευτυχώς δεν έχουμε άσχημα περιστατικά. Τώρα δεν ξέρω γιατί μας λένε και για υπερεμβόλιο, μας μιλάνε και για τέταρτη δόση. Θα κάνω βίντεο
και για την τέταρτη δόση και για το υπερεμβόλιο που με έχετε ρωτήσει πολύ. Τώρα το θέμα εμένα με απασχολεί πώς θα γίνει το Σεπτέμβρη. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει, ό,τι άσχημο γίνεται, γίνεται προς το Σεπτέμβρη, προς το φθινόπωρο. Άμα θυμάστε τα προηγούμενα 2 χρόνια, έτσι μόλις πλησιάζαμε το Σεπτέμβρη, ξεκινούσαν, τελείωνε ο τουρισμός, ερχόντουσαν τα lockdown, οι απαγορεύσεις. Έχω περιέργεια να δω τι θα γίνει αυτό το Σεπτέμβρη. Αυτά για σήμερα. Θα διαβάσω τα σχόλιά σας. Είστε ελεύθεροι να γράψετε ό,τι θέλετε, όποια είναι η άποψή σας. Εδώ δεν έχουμε λογοκρισία. Βλέπετε ότι και σχόλια που με βρίζουν δεν τα διαγράφω. Τα αφήνω να υπάρχουν. Και θα τα πούμε και στα σχόλια και στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Υγεία, ευλογία σε όλους.